Όταν κοιτάζουμε ένα αλφάβητο,
είναι ότι αν έχετε να κάνετε με ένα παιδί που έχει ένα ταλέντο στα μαθηματικά και είναι τυφλό, θα δείτε ότι η πρώτη επαφή με το Braille θα σας πει είναι παράξενο. Το βάλαμε έτσι. Δεν έχω δει ακόμα τα μαθηματικά της συναδέλφου ακριβώς, αλλά εδώ είναι άλλο ένα πρόβλημα, τα μαθηματικά στην Braille είναι την άλλη μια δυσκολία, που εδώ εμπλέκεται η κωδικοποίηση που κάνουμε εμείς τα μαθηματικά και η παραδοσιακή κωδικοποίηση της γλώσσας. Σας το λέω αυτό, διότι βλέπετε τα προβλήματα αρχίζουν από την αρχή. Επειδή μετά σιγά σιγά τα διατηρούμε, μετά νομίζουμε ότι είναι αυτό το λογικό, αυτό είναι το αυτονόητο και μάλιστα θεωρούμε ότι είναι το ορθολογικό. Θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα, το οποίο κανονικά θα σας εκμεταλλευτεί και θα πείτε γιατί δεν το έχουμε αλλάξει. Είναι το εξής. Όλοι, όταν γράφετε πάνω στην υπολογιστή, γράφετε, έχετε ένα πληκτρολόγιο και έχετε γράμματα πάνω. Όταν ρωτάει ένα παιδί σε έναν πιο ειδικό, γιατί τα γράμματα είναι βαμμένα έτσι, ο ειδικός σου λέει μια κουταμάρα και του εξηγεί ότι είναι για να γράφεις πιο ωραίο. Είναι απόλυτα λάθος. Στην πραγματικότητα τα γράμματα έχουν τοποθετηθεί με αυτόν τον τρόπο για να γράφουν αργά γραμματές πάνω στη γραφομηχανή. Γιατί όταν γράφουν πολύ γρήγορα, παλιά το σύστημα έτσι, μπερδευόταν. Επειδή εμείς είμαστε διάνοιες, έχει εξελιχθεί η τεχνολογία, δεν υπάρχουν πια μηχανές με αυτό το σύστημα. Στο ενδιάμεσο σου θυμάστε ότι ήταν η σφαίρα, ήταν ήδη, δεν μπορούσε να έχει το χρόνο, και περάσει μέσα στους υπολογιστές. Η τεχνολογία έχει αλλάξει, αλλά εμείς είμαστε ήδη. Άρα τι κάναμε, βάλαμε σε έναν υπολογιστή που δεν έχει καθόλου αυτό το πρόβλημα, το πληκτρολόγιο ακριβώς με τον ίδιο τρόπο για να μας καθυστερεί μετά την ώρα του. Επειδή μας καθυστερεί για να δακτυλογραφούμε πιο γρήγορα, μαθαίνουμε τυφλό. Δηλαδή, αν το σκεφτείτε λίγο ορθολογικά τι κάνουμε, εντάξει, λες, τα βάζουμε όπου να είναι, επειδή είναι όπου να είναι, δεν θα το βρεις με τη λογική, κλείστα μάτια. Έτσι θα δεις ότι θα είναι πολύ πιο εύκολο. Και λες, μα πώς είναι δυνατόν αυτό να υπάρχει και να συνεχίζεται. Εδώ μπαίνουμε σε ένα πράγμα που είναι λίγο παράξενο. Άμα ξαφνικά εγώ φτιάξω έναν υπολογιστή που να έχει ένα πληκτρολόγιο το οποίο θα είναι βέλτιστο, θα είστε οι πρώτοι που δεν θα τα χράσετε. Δεν θα πείτε, δεν είναι συμβατό μετά. Χειρότερο ακόμα, άμα είμαστε εταιρεία, θα πούμε γιατί να κάνω ένα πληκτρολόγιο έτσι, αφού δεν θα έχω πελάτες, θα αγοράζουν όλοι οι άλλοι. Και τελικά τι γίνεται, ακριβώς αυτό που ζούμε, ότι όλοι, και ευτυχώς που δεν έχουν ακόμα έρθει εξωγήινοι να μας αξιολογήσουν, όλοι λοιπόν χρησιμοποιούμε πληκτρολόγιο το οποίο είναι φτιαγμένο για να δακτυλογραφούμε αργά. Φαντάζομαι εμείς για λόγους μετάφρασης. Γι' αυτό. Δίνω ένα άλλο παράδειγμα, λίγο πιο τεχνικό, σας το δίνω γιατί είναι ακριβώς μέσα στον χώρο. Άμα ζητήσετε σε κάποιον στην πληροφορική, οι γραμμές κώδικας πληροφορικής σε όλο τον κόσμο, ποια είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται και έχει τις περισσότερες γραμμές του κόσμου. Όλοι βέβαια θα σκεφτείτε αμέσως ότι σίγουρα θα είναι η C. Μπορεί και η C++, αν μπορεί μερικοί θα πούνε ότι θα είναι και η Java που είναι κάπως έτσι. Όπως ξαφνικά θα ανακαλύψουν ότι είναι η Cobol. Η οποία είναι μια γλώσσα του καταλογάφου, την οποία δεν διδάσκουμε καν. Το φαινόμενο τι είναι. Ακόμα και αυτοί που έχουν κάνει πληροφορική, αν δεν έχουν κάνει ιστορίες πληροφορικής, δεν έχουν τίποτα. Λοιπόν, πηγαίνετε λοιπόν ως πληροφορικάρος, το πρώτο ερώτημα θα πείτε γιατί συνεχίζουν να γράφουν με Cobol. Η πρώτη απάντηση ορθολογική είναι η εξής. Είναι ότι τα πρώτα συστήματα με βάση δεδομένων ήταν τα τραπεζικά. Τα τραπεζικά δημιουργήθηκαν την εποχή που υπήρχε το Cobol. Άρα όλες οι τράπεζες θα έβαλαν όλα στο Cobol, που ήταν το τέλειο.
άνθρωπος είναι πολύ καλός στην ΣΥ, ξαφνικά του διατροσκυνάς αυτό, θα ξανακάνεις λίγο κομμάτι από τον κομπόλ, βέβαια ξέρουμε ότι είναι ξεπερασμένο, είναι εσύ και στο ξέρω και εμείς. Το λέμε πέρασμα. Είναι εσείς και το δικαιολόγιο μόνο από όσο στυλά. Και του λέει μετά από το σεμινάριο ότι θα μπορείς να γράφεις σαν εμάς παλιά. Yeah.
πάρετε όλοι μαζί στο ίδιο γραφείο. Να είστε μαζί αυτοί που συνεργάζονται μεταξύ τους. Και θα τους πούμε, α, δεν το είχαμε σκεφτεί αυτό. Πολύ εντυπωσιακή ιδέα. Ναι, αυτοί που συνεργάζονται να είναι στο ίδιο γραφείο. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, εμείς όμως εδώ, τι κάνουμε, δημιουργούμε μια σχολή όπου υπήρχαν παιδιά, ειδικούς, και σιγά σιγά τι κάνουμε, λόγω της ένταξης, εντάξουμε τα παιδιά στην κοινωνία, που ξαφνικά τι σημαίνει, τα πηγαίνω σε ένα σχολείο άσχετο, που δεν έχει ιδέα το τι είναι παιδί με αυτή την ιδιότητα, αλλά επειδή το ξέρω ότι δεν έχει ιδέα, του στέλνω και έναν ειδικό. Εντάξει. Άρα, επειδή έχετε, είσαστε και γνώστες διακρίσεις. Εντάξει. Ας πούμε, λέτε, ας πούμε, φτιάχνετε ένα σπίτι, το οποίο είναι επικίνδυνο. Σας λέω, όμως μην το κάνεις. Όχι, όχι, το κάνω. Φτιάχνω σπίτι επικίνδυνα και σε κάθε σπίτι θα φέρω ένα πυροσβέστη. Εντάξει, να ο πυροσβέστη θα είναι έτσι. Αγγλικό ύφος. Και άμα έχετε πρόβλημα, θα σας σώσω. Εντάξει, πιο διακριτικό ύφος ευρωπαϊκό, θα κάθετε δίπλα σας και θα λέγεται υποστήριξη. Λέτε λοιπόν ότι άμα το παιδί είναι σε ένα κανονικό σχολείο όπου όλοι είναι κανονικοί και δίπλα του έχει ένα πυροσβέστη, δεν έχει κανένα πρόβλημα στις πράξεις. Ρωτάω, πρώτα απ' όλα, έχετε ρωτήσει τον πυροσβέστη αν έχει νόημα να είναι μόνος του? Γιατί στην πυροσβεστική το πρώτο πράγμα που τους μαθαίνουμε είναι να είναι ενιαίο το μέτωπο, γιατί ο ένας βοηθάει τον άλλο. Άρα τι κάνετε, κάνετε μια ομάδα κλούση, το πρώτο πράγμα που σου λέτε είναι να πηγαίνει ξεχωριστά ο καθένας και να κάνει ό,τι μπορεί του. Μην ανησυχείτε, θα σας αποδέχονται ελάχιστα γιατί δεν ξέρω τι κάνετε. Και τώρα φανταστείτε έναν πυροσβέστη, ο οποίος σβήνει φωτιά, αλλά εσύ δεν έχει δει ποτέ φωτιά. Δηλαδή είναι απλό, είναι άγνωστος. Δεν δίνω παράδειγμα με στρατιωτικό, για να μην εκθέσω τους ίδιους. Φαντάζεστε, ας πούμε, ότι δεν έχετε δει ποτέ πόλεμο και λέτε ποιο είναι το όφελος να έχετε ένα στρατιωτικό. Η λόγω χαράς. Όταν λοιπόν έχετε ένα πλαίσιο όπου έχετε ειδικούς, αυτό που κάνουμε κανονικά, ορθολογικά, στο εξωτερικό, αλλά με το φαίνεται είναι σε άλλο εξωτερικό αυτή τη φορά, είναι φέρνουμε τους ειδικούς σε ένα χώρο και φέρνουμε τα παιδιά στους ειδικούς. Έτσι ώστε το παιδί στον ίδιο χώρο έχει 15 καθηγητές, ο οποίος ο ένας θα είναι μαθηματικός, αλλά θα μου κάνει τέτοιο πράγμα. Ο άλλος θα είναι πληροφορικάριος, άρα θα κάνει και πατέντες για αναγνώριση του ευρώ αυτόματα. Και αυτό γίνεται εδώ. Πού έχει ο άλλος. Αυτή που είναι ικανή να κάνει μαθηματικά έτσι, σε βράδυ και να κάνει και σχήματα και να τα κάνει μαθηματικά είναι πίσω. Σήκω στο χέρι σου. Κατέβασε το χέρι τώρα. Ποιος από εσάς μπορεί να κάνει αυτό. Να γράφει τις ασκήσεις σε βράδυ και να κάνει τη γεωμετρία και να είναι γραμμένα σε βράδυ. Μία. Μία υπέρευνε. Μπράβο, μπράβο. Μία υπέρευνε. Πώς, πώς. Όχι, όχι, μια χαρά, το χέρι, το χέρι. Σας λέω τώρα λοιπόν, προσέξτε, είσαστε δύο λοιπόν. Άρα, αντί να σας βάλουμε και τις δύο μαζί στην βιντεογραφία μια στιγμή, θα σας βάλουμε όσο πιο μακριά γίνεται η μία από την άλλη. Άρα, βασίζοντας τον νομοθέτη, αυτή θα είναι παραλίμνη, η άλλη πάχο. Και τα παιδιά θα πηγαίνουν σε κανονικό σχολείο στην πλευρά. Έτσι θα είναι πολύ λειτουργικό αυτό. Εντάξει, και θα βοηθάει η μία την άλλη. Η ειδικότητα που αποκτάμε, γιατί το κάνει και καιρό και χρόνια, είναι μια τρίτη ειδικότητα που μεταφράζει την νοηματική. Είναι και αυτό ένα θέμα. Και στην νοηματική, επειδή τη γυναίκα μου έχει κάνει νοηματική, αρχικά κάποιος που δεν ξέρει, νομίζω ότι η νοηματική είναι όλες παντού το ίδιο. Δεν πάει αυτό. Ωραία. Και θα δείτε ότι έχει πλάκα, το πω κάπως έτσι, ότι υπάρχουν νοηματικές που έχουν προφορά. Δηλαδή είναι τοπικές. Η νοηματική της Θεσσαλονίκης δεν είναι ακριβώς η νοηματική της Αθήνας. Δεν χρησιμοποιείται. Χαίρομαι που είπες πολύ σωστά.
πίσω ότι είναι πολύ σωστά ο νόμος. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Και η Κυπριακή είναι μαγική. Και η Κυπριακή είναι μαγική. Απλώς στα Κυπριακά δεν μπορώ να σας πω ανάλογα με τις πόλεις υπάρχει διαφορά, που μου ξέρω στα ελληνικά. Θέλω να πω πάνω κάτω ότι όταν δεν είμαστε του τομέα, ο άλλος μας φαίνεται ίδιος. Είναι ένα άλλο παράδειγμα. Είσαστε Ευρωπαίοι. Βλέπετε ότι όλοι μοιάζονται, δεν είναι. Εντάξει, βλέπετε. Όταν όμως μιλάτε για έναν Κινέζο, λέτε ότι είναι όλοι ίδιοι. Εντάξει, μόλις αποκτήσετε έναν φίλο Κινέζο, τον αναγνωρίζετε αμέσως. Αυτός όταν σας βλέπει δεν καταλαβαίνει ποιος είναι ποιος, ότι έχει την εντύπωση ότι είναι όλοι ίδιοι. Άρα λέτε στο φίλο σας του Κινέζο, να αυτός είναι ο φίλος μου ο Νίκος, εδώ είναι ο Γιώργος. Του βλέπει να κοιτάξει αφρικά, ξέρεις, να προσπαθεί να δει ποια είναι τα διαφορά με λέτε. Είναι ακριβώς αυτό. Γιατί αν σας πω τώρα ονόματα τύπου αυτό είναι ο Βάιο Σιμ, θα πείτε συγγνώμη. Και θα πείτε μιλάς για τους δύο μαζί, μόνο για αυτόν ή και αυτόν. Και δεν καταλαβαίνουμε εμείς ότι είναι λογικό γιατί δεν έχουμε αναπαράσταση. Εσείς, επειδή βλεπόμαστε μεταξύ μας. Και ρωτάω τώρα, πότε αντιλαμβάνομαστε ότι δεν είμαστε ίδιοι. Όταν οι ίδιοι είναι μαζί. Όταν οι ίδιοι είναι ξεχωριστά, θεωρούν ότι είναι σίγουρα ίδιοι. Όταν όμως είναι μαζί, λένε, α, δεν μοιάζουν. Εντάξει. Γι' αυτό μερικές φορές θεωρούμε ότι είναι αδιανόητο και θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο, απαράδεκτο, ας πούμε, να μπερδεύουν τους δικούς μας και τους γείτονες, όταν ο άλλος είναι από την Κορέα. Δεν μπορώ να σας πω ότι καραμιάζουμε. Αλλά όμως μείνει εδώ, σιγά σιγά θα δείτε τη διαφορά. Και ρωτάω τώρα, όταν είμαστε στο πλαίσιο, εντάξει, σχολή τυφλό, δεν έχει ενδιαφέρον να έχετε ένα παιδί το οποίο να καταλαβαίνει ότι υπάρχουν και άλλοι και δεν είναι μόνο του. Θα σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Έχω παρατηρήσει λόγω 12-12 ότι οι τυφλοί μιλάνε δυνατά. Αυτό μπορεί να το δείτε ότι είναι ψέμα. Εσάς δεν τα συμπέρατε, είναι αυτό που κάνει εντύπωση. Στην αρχή λόγω εμπιστοσύνης αυτό δεν έλεγε γιατί φωνάζουν δυνατά. Και μετά σιγά σιγά αντιλήφθηκα με την πάροδο του χρόνου ότι στην πραγματικότητα όταν δεν βλέπεις η φωνή είναι η ύπαρξή σου. Και θα δείτε ότι για παιδιά που δεν έχουν όραση, τι κάνουν, συνεχώς μιλάνε συνεχόμενα. Είναι ακριβώς αυτό που κάνουμε στο ραδιόφωνο. Στο ραδιόφωνο σας λένε, μιλήστε παρακαλώ, αλλά απαντάτε και εσείς λέτε ναι. Ο όλος που βρίσκεται αμέσως προσπαθεί να συμπληρώσει το κενό, γιατί ξέρει ότι ο ακροατής το μόνο που βλέπει είναι αυτό που ακούει. Στην τηλεόραση, επειδή κάθεσαι, σας κοιτάζουν, δεν λέτε τίποτα, από τον μορφασμό που κάνατε έχετε απαντήσει. Άμα κάνετε ακριβώς το ίδιο, στο ραδιόφωνο, ο δημοσιογράφος θα σας πει και να απαντήσετε. Ενώ γιατί κάνει τον ίδιο μορφασμό, γιατί ξέρει ότι τώρα δεν έχει ακούσει. Λέω λοιπόν, γι' αυτό με αγγίζει και το ραδιόφωνο, αν θέλετε, είναι η τηλεόραση των τυφλών. Αν μερικοί από εσάς θέλουν να καταλάβουν τι είναι η πρώτη αίσθηση, μπορεί το ραδιόφωνο να σας βοηθήσει σε σχέση με την τηλεόραση. Δεν είναι το ίδιο όταν έχετε τα δύο μέσα. Λέω λοιπόν ότι αυτή η αίσθηση όταν λείπει,
Αν έχετε ακόμα απορία, είναι πολύ απλό, διαβάστε ένα νομικό κείμενο. Τότε θα καταλάβετε ότι βλέπουμε μόνο ό,τι καταλαβαίνουμε. Και αν δεν καταλαβαίνουμε, δεν βλέπουμε τίποτα, όπως κοιτάζουμε μια κόλλα. Εντάξει. Δεν σας λέω ότι έχει καθαρέψει, μπορώ να δεν είστε καν καλεσμένο στη διαδικασία. Και το λέω αυτό, επειδή έχω και μια μαθήτρια στην Τίνο, η οποία είναι τυφλή, η Μαρία, και ένα Μαρία κατάφερε να βάλει γυαλιά στου άλλου. Δηλαδή, κατάφερε ένα Μαρία να με βρει μέσω Ιντερνετ, να με καλέσει στην Τίνο να κάνω διάρκεια και την ΑΟΣ, το οργάνωσε μόνη τη. Δεν είχε δει ποτέ για λόγους ευνόητους. Και τα καταφέρνει, κάνει επαφή στον Δήμαρχο, πρίζει τον Δήμαρχο και λέει: πρέπει να φέρετε τον γερό. Τελικά αυτός μας φέρνει, να πηγαίνουμε. Θα μείνουμε μάλιστα και στο ξενοδοχείο των γονιών της ανασφαλείας. Εδώ θα ζει στο ένα παράξενο πράγμα. Ανατελείωνα πρώτα με το πολιτικό σχέδιο. Και σε κάποια φάση αναγκάστηκε ακόμα το Δήμαρχο να πει: ευχαριστώ στην Άννα Μαρία που μας έφερε αυτό που δεν είχαμε δει. Όταν λοιπόν το λέτε αυτό στην τυφλή, είναι κάπως παράξενο. Και λέω μερικές φορές, αυτό μας επιτρέπει να δούμε και την ουσία. Θα κάνω ακόμα αναφορές για το μικρό πλήρη, αλλά δεν θα είναι και τόσο. Επανέρχομαι λοιπόν στην Άννα Μαρία. Η Άννα Μαρία λοιπόν περιφέρεται μέσα στο ξενοδοχείο των γονιών της. Το πιο ωραίο είναι ότι πολλοί πελάτες δεν καταλαβαίνουν ότι είναι τυφλή. Θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα, το οποίο είναι πάλι σχετίζεται με την Άννα Μαρία. Ήμασταν λοιπόν στην Τίνο, οδηγούσε ένας φίλος, τώρα συγκεκριμένα, και την ώρα που οδηγούσε, η Άννα Μαρία μας έλεγε, να δεξιά εδώ βλέπετε την εκκλησία. Εντάξει. Ωραία, την πρώτη φορά λες, συνεχίζει λοιπόν αυτή η πορεία και συνεχίζει να μας κάνει ξενάγηση της Τίνου. Σε κάποια φάση ο Γιώργος δεν ξέρει από πού να πάει, λέει να πάω δεξιά ή αριστερά και το ρωτάει και σε ποιον, στην Άννα Μαρία. Λέει, μα δεν βλέπω. Γιατί εκείνη τη στιγμή είχε καταλάβει ότι τόση ώρα είχε συνηθίσει να του απαντάει τόσο εύκολα η Άννα Μαρία σου, τι που είναι που, που σου λέει στο τέλος. Και είναι ακριβώς αυτό που συνέβη. Με πελάτη μέσα, που τον βλέπετε λοιπόν την Άννα Μαρία να περπατάει κανονικά, να κάνει διάφορα, ετοιμάζει και το σάμπι, κάνει ώρα. Σε κάποια φορά δεν μου λέει, κάνει κανένα καφέ. Και λέει, Άννα Μαρία, δεν ξέρω, δεν μπορώ. Σε τώρα φανταστείτε το κανονικό, με το μαλακό ονειρεύω. Βλέπετε κάποιον που κάνει κανονικά, λέτε, δεν μπορώ, λέει, δεν ξέρει να κάνει καφέ, μου ξέρω να κάνω καφέ, αλλά δεν μπορώ για σένα. Σε ξέρω το χείο, φαντάζεσαι αυτό το διάλογο. Το πρόβλημα με τον καφέ, και τι του λέει και δεν το κερασάει, λέει μπορώ να σας κάνω γαλλικό αλλά όχι γενικό. Εδώ χρειάζεται λίγο νοημοσύνη από τον άλλο να λέει τι λέει τώρα αυτή η κοπέλα. Στην πραγματικότητα για τις κυρίες, ξέρει ακριβώς το πρόβλημα του ειρηνικού, είναι ότι πρέπει σχεδόν να ξεκινήσει. Και το πρόβλημα δεν μπορεί να κάνει. Ενώ με τον γαλλικό, επειδή είναι λόγω μηχανής, γίνεται πολύ εύκολο. Άρα, βλέπετε ότι αυτός ο διάλογος που μπορεί να φανεί εντελώς παράλογος, μπορώ να σου κάνω γαλλικό, αλλά όχι ελληνικό. Πρέπει όμως να σκεφτεί τι λέει τώρα ακριβώς. Και ξανά μετά αναγκαζόμαστε, γιατί αυτό δεν είναι όντως εντυπωσιακό, είναι ότι ένα Μαρία έβλεπε την καμινή, θυμάται λίγο όλο το κτίριο, το έχει συνηθίσει, ξέρει τον βηματισμό και θυμίζει λίγο την πατέντα του φίλου μου, τη δεύτερη που δεν έχει ακόμα που όταν είσαστε σε έναν χώρο, μετράει τον βηματισμό που κάνετε για να πάτε αριστερά-δεξιά. Μιλάμε ήδη για ποσοστό, μιλάω για την πατέντα σε όλους. Και άρα είσαστε μπροστά σε ένα κτίριο και θέλετε να κάνετε μια διαδρομή. Καταγράφετε τη διαδρομή, εσείς με το iPhone σας, καταγράφετε τη διαδρομή και μετά μπορείτε να πείτε κάποιος που έχει, ένας τυφλός που έχει ακριβώς το ίδιο iPhone, κατεβάζει και βλέπει και περπατάει ακριβώς που σας λέει, είναι δεξιά, τέσσερα βήματα, τα λοιπά. Δηλαδή είναι μια σχετική προσανατόλιση, επιφανειακή, χωρίς χρήση GPS.
προσπαθήσουν να βρουν μια μεθοδολογία. Όταν σας είπα ότι όλα μοιάζουν, είναι πολύ απλό. Έχουμε την εντύπωση λοιπόν ότι όλη τη τυφλή είναι τύχη. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ πλούσιος ο κόσμος αυτός. Και υπάρχουν τεράστιες διαφορές στον τρόπο επικοινωνίας, στον τρόπο της αίσθησης του κόσμου. Υπάρχει μια διαφοροποίηση αν ο άνθρωπος ήταν τυφλός εξ αρχής ή ήταν τυφλός μετά. Ο Παναγιώτης, ξέρετε, ήταν μετά, λόγω έκρηξης. Η ιδέα λοιπόν είναι ότι αυτό το φάσμα αναγκάζει διάφορες μεθοδολογίες. Πρώτα απ' όλα, ακόμα και στο θέμα της όρασης, είναι μερικοί που δεν βλέπουν με τον ίδιο τρόπο. Να καταλάβετε λοιπόν τι επίπεδο έχουμε σε αυτό το τομέα όταν χρησιμοποιούμε την άλλη τεχνική που λέω. Είναι πολύ απλό. Σκεφτείτε όσοι από εσάς έχουν γυαλιά. Εντάξει. Άρα τα βγάζετε όλοι τώρα τα γυαλιά σας και εγώ έρχομαι με ένα γυαλί. Να μην ανησυχείτε, θα σας φέρω σε όλους το ίδιο. Εντάξει, ισότητα, ισότητα. Θα έχετε ακριβώς το ίδιο γυαλί, ξαφνικά μου λέτε, δεν βλέπω τίποτα. Α, εγώ έχω φέρει το ίδιο, ο άλλος μου λέει ότι βλέπει. Δικό σου πρόβλημα, δεν βλέπεις. Η νομοθεσία το βλέπει, ένα γυαλί τζάμπα για όλους. Εκτός να φαντάζεστε αμέσως το γυαλίο της υπόθεσης, αν γινόταν έτσι. Ο φίλος μου χάρισε, δεν του έπεσε ακόμα τα γυαλιά. Αλλά λέει τώρα, καταλαβαίνω που το πάει, γιατί συνήθως αυτό στα πιάνει. Και λέω λοιπόν, όταν έχουμε μία λύση, η οποία είναι μοναδική για ανθρώπους που δεν είναι ίδιοι. Ρωτάω πρώτον, το ξέρετε αυτό είναι μια έκθεση που πάνε με φωτσί, είναι πολύ και πιαθή. Είναι βιώσιμη λύση. Να ξέρετε. Το λέω τώρα και στους πολιτικούς. Εγώ να ξέρετε ότι κάθε φορά που ακούω την έκφραση βιώσιμη λύση, ξέρω ότι η λύση είναι ένα θέμα. Έχετε ακούσει ποτέ στα μαθηματικά ή πως γνωρίσετε, είναι βιώσιμη η λύση σου. Το φέρνω ποτέ. Φαντάζεστε με έναν διάλογο μεταξύ Αρχιμήδη και Πλάτωνα. Ενώ εμείς το κάνουμε άμεσα, λέμε, εντάξει, θα το λέμε λύση, θα φέρετε έτσι λύση για όλους, και θα λέμε, μήπως δεν είναι βιώσιμη. Ωραία. Εδώ είναι ακριβώς το ίδιο. Μπορεί να φανταστείτε ότι ένα εργαλείο μοναδικό, ενώ έχουμε διάφορα σημεία και διαφορές στην όραση, να μπορεί να αποτελέσει πανάκια. Με τίποτα, το ξέρετε πολύ καλά. Στην πραγματικότητα ανακαλύπτουμε όλοι ότι έχουμε ένα φάσμα. Λοιπόν, άρα στην πραγματικότητα, αν οι άνθρωποι είναι όλοι οι ίδιοι, είναι σε ένα σημείο πιο ότι είναι όλοι διαφορετικοί. Πρέπει λοιπόν να αποδεχτούμε αυτή τη διαφορά και αυτό είναι μια ποικιλία και μας δίνει ιδέες οι οποίες μπορεί να είναι σοβαρές και σε άλλους τομείς. Δίνω ένα παράδειγμα, θέλετε να έχετε μια μηχανή που αναγνωρίζει μέσω σκάνερ και να μιλάει δυνατά αυτά που εσείς δεν μπορείτε να διαβάσετε γιατί π.χ. δεν είναι σε δράση. Αυτό είναι μια μηχανή αναγνώρισης. Αυτή η μηχανή αναγνώρισης δεν αφορά μόνο και μόνο τους τυφλούς. Είναι ένα λεγόμενο σκάνερ. Τα πρώτα σκάνερ που είχαμε, τα πιο παλιά, ήταν ότι όταν είχατε μια δακτυλογραφημένη κόλλα και θέλετε
ειδικότητες. Μέσα στη σχολή τυφλών θα δείτε ότι με την αλληλοεπίδραση των ειδικοτήτων και την ανάδραση μεταξύ των μαθητών και των παιδιών σε φάση κρίσης, θα βρούμε πιο αποτελεσματικές λύσεις και πιο ανθεκτικές μερικά προβλήματα τα οποία είναι σημαντικά. Γιατί κοιτάξτε τι είναι το σημαντικό. Όταν έχετε μια ειδική ανάγκη, όποια και να είναι, σε αυτόν τον τομέα, η επίλυση του προβλήματος που σας προκαλεί ένα δεδομένο της πραγματικότητας είναι η ζωή σας. Ενώ για τον άλλο είναι άσκηση. Είναι ριζικά διαφορετική προσέγγιση και γι' αυτό το βλέπετε ότι κάτι το οποίο λέτε εσείς χάθηκα. Έχετε ποτέ γνώσει την εντύπωση ότι είστε εντελώς χαμένος? Σας καταδίνω το θέμα του GPS. Όταν νομίζετε ότι ξέρετε να πάτε στο σπίτι του φίλου σας, τι κάνετε? Ξεκινάτε, φεύγετε, μετά κάνετε λάθος, χάνεστε. Επειδή δεν αποδεχτήκατε ότι δεν θα το βρείτε. Όταν αποδέχεστε ότι δεν θα το βρείτε, κρυπτολογείτε πάνω στο GPS το σπίτι σας, το φίλο σας, και σας πηγαίνει εκεί που είναι. Βλέπετε ποια είναι η διαφορά. Η πρώτη διαφορά είναι νομίζω ότι ξέρω. Το δεύτερο είναι ξέρω ότι δεν ξέρω. Και επειδή ξέρω ότι δεν ξέρω, κάνω άλλη μέθοδο. Λοιπόν, είναι μερικοί μόνο όταν θα τους πούνε ότι κάνε ότι είσαι τα μάτια σου για να νιώσεις πως είναι ο τυφλός. Ε, το έχετε σκεφτεί ποτέ. Τώρα μας έκανα τη διάλεξη με κλειστά τα μάτια. Θα έχετε την εντύπωση ότι το λέω με την αίσθηση. Ένα πράγμα που μπορεί να παρατηρήσετε, επειδή είσαστε και στη νησί, και έχουμε και καλοκαίρι, είναι, πάτε λοιπόν στην πλάτη, ξαπλώστε, φαντάζομαι ότι δεν σας συμβαίνει ποτέ γιατί δουλεύετε συνεχώς, το κάνετε λοιπόν στην άσκηση. Να ξαπλώνετε και κλείνετε τα μάτια σας. Και θα δείτε ότι βλέπετε ακόμα τον ήλιο. Και γι' αυτό, άμα το προσέξετε, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για τον εγκέφαλό μας, τώρα φανταστείτε ότι είναι μια κοπέλα, βέβαια είναι πιο εύκολο να φανταστείτε. Ενώ και έχει κοπέλα τέτοιου άνθρωπου, αλλά είναι εξαπλωμένη. Η θάλασσα είναι μπροστά και κάποιο άλλο, γιατί βέβαια ξέρετε ότι οι άνθρωποι όταν είμαστε στην παραλία πρέπει να περνάνε μεταξύ τη κοπέλα και τη θάλασσα, γιατί άμα περνούσαν από την άλλη πλευρά δεν θα το έπρεπε. Ξαφνικά λοιπόν περνάει μπροστά, δημιουργεί μια σκιά και καταλαβαίνει ο εγκέφαλό σα ότι κάποιο περνάει. Οι περισσότεροι από εμά ανοίγουν τα μάτια. Είναι μάλιστα ο στόχο. Δεν θα πω τα κρυφά. Υποτίθεται ότι δεν ξέρετε τι περνάει ο άλλος και ο άλλος δεν πέρασε. Αλλά βέβαια δεν είναι τυχαίο ότι πέρασε μπροστά σε εσά. Εντάξει. Είναι αυτό τέτοιο. Όταν δεν είχαμε ακόμα την ΑΟΣ, είχαμε μόνο το καμάκι για να προσεγγίσουμε τα θαλάσσια προβλήματα. Τώρα έχουμε αυτό. Λέω λοιπόν ότι στην πραγματικότητα, ακόμα και όταν κλείνετε τα μάτια σας, δεν βλέπετε. Είναι τεράστιο θέμα. Και όταν λέτε θα το κάνω για μερικά λεπτά, δεν έχει καμία σχέση με το να το κάνετε πολλές μέρες. Το νιώθετε στην πραγματικότητα μόνο όταν παθαίνετε ένα τραυματικό, εντάξει, που σας ζαλίζει, δεν το βλέπετε, και ξαφνικά τι ανακαλύπτετε, δεν είναι το πρώτο πράγμα, είναι ότι ο πρώτος εχθρός, ποιος είναι, το σπίτι σας. Ξαφνικά το σπίτι μετατρέπεται σε εθνικό πλαίσιο. Έχει
Το μικρό παιδί, το πατίνι, το κρατάει έτσι. Κάνει αυτό. Εντάξει. Κάνει διάφορα κόλπα και λέτε πω. Πάτε να πάρετε το ίδιο πατίνι. Ξαφνικά εσείς τρώτε πιο συχνά τα νούμερα σας. Λέτε, μα πώς το καταφέρω. Γιατί βέβαια δεν σας έχουν φτιάξει ποτέ πατίνι αληθινό για ενήλικα. Και εδώ είναι ακριβώς το ανάποδο. Αυτό που θεωρείτε ότι όταν το κοιτάζετε το παιδί να κάνει το πατίνι είναι τι εύκολο που είναι. Πάτε να κάνετε ακριβώς το ίδιο. Με το ίδιο πατίνι δεν είναι στρατηγικό λάθος. Και όχι προσαρμοσμένο στο μέγεθός σας. Άρα στην πραγματικότητα έχουμε φτάσει εγκεφαλικά να αναλύουμε τις καταστάσεις με αυτό που ξέρουμε. Κάναμε ένα τεστ με ανθρώπους και τους βάλαμε για 3 μέρες να κοιτάζουν ανάποδα. Εντάξει. Ποτέ είναι να σας πω ότι τις πρώτες θέλεις είναι ανυπόφερτο. Ανάποδα. Δηλαδή, το ταβάνι το βλέπετε κάτω. Είναι απλό. Αν βάζετε γυαλιά, έχετε απλώ ένα καθρεφτάκι και το βλέπετε σαν περισκόπιο που δεν σας κάνει ένα τρέχον δίκο. Λοιπόν, όταν τους αναγκάλεις να το κάνουν μετά από 3 μέρες, τι γίνεται στην πραγματικότητα μετά περπατάνε από 12 μήνες. Ξαφνικά τους βγάζει τα γυαλιά, όχι ξανά μπερδεύονται. Αυτό λοιπόν είναι η πλαστικότητα του εγκεφάλου. Ο εγκέφαλος έχει αυτή την ικανότητα, απλώς μερικές φορές πρέπει να του επιβάλλεται αυτή την άσκηση για να προσαρμοστεί και εδώ ξαναβλέπει τα πράγματα με έναν διαφορετικό τρόπο. Η ιδέα αυτής της διάλεξης, αν θέλετε, είναι να δείτε τους τυφλούς με έναν διαφορετικό τρόπο. Ο πρώτος διαφορετικός τρόπος είναι ως παρακάτω. Δηλαδή, η έννοια του πεζοδρομίου για τον τυφλό σε σχέση με το πώς το μετατρέπουμε εμείς στο πεζοδρόμιο, αυτό λέγεται μέτρο. Εντάξει. Ξαφνικά στέλνετε τον τυφλό στο μέτρο. Γιατί έχει παρκάρει όπου να είναι, δεν μπορεί να αποφύγει το αυτοκίνητό σας, γιατί εσείς για λόγους βέβαια ευκολίες το παρκάρετε πάνω στο πεζοδρόμιο. Αυτό δεν έχει συμβεί σε κανέναν από εσάς, επιφρίσεστε άνετοι τώρα. Και βέβαια δεν έχετε ποτέ παρκάρει σε μια θέση που να έχει ένα σχήμα που μοιάζει με κάποιον που είναι καθιστό με μια ρόδα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό που δεν καταλαβαίνουμε είναι ότι αυτός ο χώρος είναι φτιαγμένος για κάποιο λόγο. Στην Ελλάδα με αυτή την περίοδο ξαναφτιάξαμε τα πεζοδρόμια στην Αθήνα. Κάθε φορά που τα βλέπω να αναρωτιέμαι πάνω ότι τι δίκτυο νοημοσύνης είναι αυτός που πήρε την απόφαση. Άρα, έχετε ένα ορθολογικό πλαίσιο, το οποίο έχετε ένα πεζοδρόμιο, και λέτε τώρα πώς θα παγιδεύσω τους τύφλους. Θα κάνω δίθεν ένα πεζοδρόμιο για αυτούς. Του βάζω γραμμές, λέτε εντάξει τα μετράτε. Βάζετε την ώρα που πατάτε πάνω, θα δείτε ότι σας ενοχλεί. Όταν έχετε στροφή, έχετε πύλες. Και μετά έρχεται η Ελλάδα. Πρέπει να κάνουμε έργο. Ξαφνικά λοιπόν, ή ο τυφλός είναι αστροναύτης και έχει συνηθίσει να μην πατάει ποτέ στο έδαφος και να χωροκοιτάει, και ξαφνικά έχετε την ΔΕΗ, ο πρώτος τυφλός του. Μετά έχετε βέβαια τη δέσμα, διάφορα. Καθένας δίνει ένα λιθαράκι για να μετατρέψει αυτή τη διαδρομή σε άσκηση. Άρα βλέπετε κομμάτια, άρα όλο το πεζοδρόμιο είναι φτιαγμένο απόλυτα για να είναι κάποιος που είναι τυφλός και στην ενδιάμεσο έχει 3 εγγόνια. Αυτό που δεν καταλαβαίνουμε είναι το εξής. Όταν φτιάχνετε μια πίστα για 100 στάρια, είναι πολύ απλό, είναι ευθεία. Άμα βάζετε εμπόδια, δεν είναι πια 100 στάρια. Άμα πείτε στον άλλον ότι είναι 110 εμπόδια, καταλαβαίνει που είναι τα εμπόδια. Εμείς όμως είμαστε πιο ήπιοι. Τα μετακινούμε τα εμπόδια. Εντάξει, λέει όχι, γιατί θα σκοτάψει, ενώ εδώ να μην κάνει μέσα. Και εγώ είχα αυτή την
σκέφτηκε στο Βόλο σε μια τράπεζα να βάλουν μια ράμπα. Άρα ήταν μια πολύ ωραία τράπεζα, μάρμαρο, τεράστια σκαλοπάτια, γιατί βέβαια δεν έχει πολύ προβλήματα τότε, είμαστε πλούσιοι. Με πολλά σκαλοπάτια και έλεγε, μάλλον είναι ένα τεστ για να έχουν λιγότερους πελάτες. Εντάξει, άρα πάρα πολλά σκαλοπάτια στην αρχή, λιγότερα, 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 μέχρι να βρείτε από τύχη την πόρτα. Δεν είχαν ποτέ σκεφτεί ότι κάποιος θα μπορούσε να έχει δυσκολία. Το πιο ωραίο είναι ότι είναι η κρατική τράπεζα και ξέρει ότι όλες οι συντάξεις ήταν εκεί. Άρα κατά συνέπεια, ποια πελατεία είναι εκεί, για να μαντέψετε, όλοι όσοι ήταν κάτω από τον 16. Που βέβαια πηδούσαν με το πατίνι πάνω σε σκαλοπάτια χωρίς κανένα πρόβλημα. Θέλω να σας πω, όταν δεν σκέφτεστε καν αυτόν τον οποίο υποτίθεται θα βοηθήσετε, τότε πώς θα το κάνετε. Λέω λοιπόν ότι κάτι που έχει ενδιαφέρον, που έχει δείξει την Καναβάρια, δεν ξέρω αν το έχετε εσείς δει εδώ, υπάρχουν λοιπόν βαστούλες, θα σου πούμε, δεν είναι πολύ με βαστούλ, τα οποία έχουν μια σφαίρα. Σας δίνω ένα παράδειγμα. Όταν ήμασταν μικροί, μας άρεσε να παίζουμε με τη σκούπα. Άρα, είσαι παιδάκι, φαντάζομαι ότι το νεοφύλιο το κάνει, είσαι παιδάκι, έχεις μια σκούπα, τρέχεις και σκουπίζεις. Και μετά ξαφνικά ανακαλύπτεις ότι αν η σκούπα σκορτάψει κάπου, ξαφνικά γίνεται δώρο στην κοιλιά σου. Δεν το ξανακάνεις μετά. Το πρόβλημα λοιπόν, πολύ απλό, το μπαστούνι έχει μεγάλη σημασία να μην έχει μύτη. Άρα θα μου πείτε, μα δεν το χρησιμοποιεί με τον ίδιο τρόπο. Στην πραγματικότητα τώρα είναι κάτι που εφηνά στον Καναδά. Έχουμε λοιπόν το βασίλειο κλασικό και μάλιστα αυτό είναι τηλεσκοπικό. Εντάξει. Και στο τέλο έχει μία σφαίρα. Θα μου πείτε, πώς. Ναι, γυρίζει τώρα, πολύ σωστά. Γυρίζει τη μερικέ φορέ και έχει τυφώ. Είναι για να μου βλέπουν οι άλλοι που δεν βλέπουν. Δεν το ούτε δηλαδή μ' αρέσει. Δηλαδή φανταστείτε λοιπόν είναι ο τυφλός, προχωράει με το μπαστούνι, έχει βάλει φανάρι πάνω στο μπαστούνι, να το βλέπουν οι άλλοι που βλέπουν. Γιατί αυτός τους βλέπει, αλλά οι άλλοι δεν τον βλέπουν. Είναι μια τεχνική που χρησιμοποιούμε και στην Αθήνα. Άμα θέλετε να περάσετε απέναντι, άμα προσέχετε πώς θα περάσετε απέναντι, θα σας πατήσουν. Άμα περάσετε σαν τρελός κανονικά χωρίς να προσέχετε τίποτα, όλοι οι άλλοι σας προσέχουν. Δηλαδή δεν είναι τρελός. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Αυτή η σφαίρα περιστρέφεται και εκεί είναι. Γιατί ποιος έχει φαντασία πως θα τα βάλω μια σφαίρα στα λόγια. Στην πραγματικότητα είναι για να μην σκοντάξει στις γωνίες. Και είναι πολύ έξυπνο. Αρχικά θεωρούμε το μπαστούνι χαμένο για να πατάμε. Ο τυφλός δεν το χρησιμοποιεί με αυτόν τον τρόπο. Άρα πολύ συχνά έχει μια γωνία το μπαστούνι. Επειδή έχει μια γωνία, μόλις πιάνει η γωνία, καρφώνεται στην ουσία και τον εμποδίζει. Άρα το έκανα με έναν πολύ απλό τρόπο. Μια σφαίρα, η οποία όταν είναι και για νύχτα, γιατί αυτό είναι το ωραίο, μου αρέσει που δεν είμαστε έτσι τόσο ειλικρινοί. Η ρύθμιση είναι ο έξυπνο χωρί γνώση. Φανταζόμαστε ότι ο τυφλός δεν βγαίνει το βράδυ. Πείτε μου ειλικρινά, ποιος από εσάς φανταζόταν ότι ο τυφλός βγαίνει και το βράδυ. Το πιο ωραίο είναι ότι εμείς, επειδή είμαστε και κόπανοι, φανταζόμαστε ότι το βράδυ θα είναι πιο επικίνδυνο. Πείτε μου ποιος δεν το σκέφτηκε τώρα. Και τώρα ξαφνικά λέτε, ναι, όντως το σκέφτηκα και μας έχει δίκιο. Άρα φαντάζομαι ότι εσείς φαντάζεστε ότι οι τυφλοί βγαίνουν μόνο μεταξύ 11 και 11 και 2, όπου εκεί πέρα έχει αρκετό φως για να τους βλέπουν όλοι. Τι εννοώ, άμα η σφαίρα αναφοράς είναι τελείως ριζικά διαφορετική, δυσκολευόμαστε να μεταπηδήσουμε στο πώς το βλέπει ο άλλος. Και εδώ τώρα ξαφνικά καταλαβαίνετε τι, ότι είναι καλό να έχουν ένα μπαστούνι που περιστρέφεται, όπως το είπατε πολύ σωστά, σε μερικά λαμπάκια. Τα οποία ενεργοποιούν και συμπέσχουν. Σας το λέω αυτό το πράγμα να σας πω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε μια τεράστια διάρκεια πάνω σε αυτό το θέμα, δεν θέλω να σας κουράσω. Θέλω απλώς να σας πω ότι
πιο αργό πράγμα στην εξέλιξη αυτών των τομέων είναι ο δικός μας εγκέφαλος. Διότι όπως είναι κάτι που δεν αντιμετωπίζουμε καθημερινά, πρέπει να το ξανασκεφτούμε. Όταν είμαστε λοιπόν σε μια σχολή όπως είναι εδώ σχολή τυφλών, συνεχώς βιωματικά ασχολούμαστε σχεδόν καθημερινά με ένα θέμα και κολλήνουμε και με τα χέρια μας και με τα μάτια μας και με την ακοή μας, συνηθίζουμε και στα μηχανήματα και είμαστε πολύ πιο ευέλικτοι στο να είναι αυτή η διδασκαλία. Όταν ξαφνικά λοιπόν στέλνετε τον πυροσβέστη σας σε ένα σχολείο που δεν έχει ακριβώς τα ίδια εργαλεία, δεν έχει τα ίδια εξαρτήματα και πρέπει πάνω κάτω να κάνει στήριξη, δεν έχει καμία σχέση με την απόδοση που θα είχε μέσα στη σχολή. Και ρωτάω, όταν προπονείται κάποιον, τον προπονείται, θα το κάνω αλλιώς, επειδή έχω τη φίλο αεροπό, λοιπόν, παίρνουμε κάποιον που θέλει να μάθει να πετάει. Λέω, το πρώτο πράγμα που κάνετε, που είναι απόλυτα φυσιολογικό, του λέτε, μπες στο αεροπλάνο, μόνο θέση. Εντάξει, μην ανησυχείς, εγώ θα είμαι στο άλλο αεροπλάνο. Μόνο θέση, όχι, θα σε κοιτάζω. Θα είμαι πάντα μαζί σου, σε περίπτωση ανάγκης, φωνάζεις. Και ρωτάω, μήπως θα χρησιμοποιήσετε μια τεχνική του τύπου που συμβαίνει, θα το πεις, κοίτα, κάνω ότι είσαι μόνος, όταν θα είσαι εδώ, καθισμένος σε μια πολυθρόνα, θα κάνεις ότι πετάς, θα μάθεις μερικές κινήσεις, εφόσον τις έχεις μάθει, σιγά σιγά θα μπούμε μαζί στη διθέσιο, θα είμαι και εγώ μαζί σου και θα έχω ακριβώς το ίδιο, και εφόσον τελικά να μάθεις, θα σε βάλω σε ένα μόνο θέσιο, αν θεωρήσω ότι ο χάρης δεν σε έχει κόψει. Αυτό δεν είναι ανθρωπολογικό. Εμείς όμως δεν κάνουμε αυτό. Παίρνουμε λοιπόν το παιδί, το πετάμε κατευθείαν στο μονοθέσιο αεροσκάφος, δηλαδή στο σχολείο, όπου όλοι οι άλλοι δεν έχουν καμία σχέση με αυτό, και του λες, εδώ είμαι. Αν έχεις πρόβλημα, θα σε βοηθήσω. Γιατί σε άλλους τομείς θεωρούμε ότι αυτό είναι παράλογο και γιατί ενώ ασχολείται με τον εγκέφαλο η προπόνηση πρέπει να γίνει με αυτόν τον τρόπο. Ρωτάω τώρα, τι θα προτιμούσατε εσείς για να πετάξετε για πρώτη φορά? Να σας έχουν μάθει πώς πρέπει να πετάτε πριν και μετά να πετάξετε ή να πετάξετε και μετά πρέπει? Γιατί ένα πρόβλημα που έχουμε κάθε αεροσκάφος δεν είναι τόσο συχνά όσο νομίζουμε η απογείωση, αλλά η προσγείωση δεν πάρεται μια χαρά, γιατί υπάρχει ο Άνισκαν, ο οποίος πάντα σας βοηθάει και λέγεται βαρύτητα. Άμα δεν καταφέρεις να απογειωθείς, θα μείνεις εκεί που είσαι. Άμα δεν καταφέρεις να προσγειωθείς, δεν θα μείνεις εκεί που είσαι, θα πας πολύ πιο ψηλά. Άρα, το πρόβλημα είναι, μιλάμε για διδασκαλία σε αυτόν τον χώρο ή μιλάμε για crash test και λέμε εφόσον το άντεξε, τα κατάφερε. Εντάξει, θα μου πείτε ως επιχειρήμα, δίνω το κρασάκι και λέτε, θα λέμε εκεί, μα τα κατάφερε. Ναι, αλλά δεν έχουμε μετρήσει πόσους δεν τα έχουν καταφέρει. Που ξαφνικά δεν θέλουν να μάθουν στο σχολείο, γιατί θεωρούν ότι είναι εκτρικό, δεν μπορούν, δεν έχουν. Μήπως άμα κάναμε τη μεθοδολογία ανάποδα θα έκανε αυτό. Αυτό σας λέω, επαναλαμβάνω και νομίζω ότι όλη η ιδέα είναι εδώ, ότι άμα κοιτάξετε την πραγματικότητα με ένα άλλο βλέμμα, θα καταλάβετε το εξής, ότι είναι καλό να διαβάζεις βιβλία, να μπορείς να καταλάβεις πώς είναι τα βιβλία, είναι καλό όμως να σου έχουν μάθει να διαβάζεις. Άρα, φανταστείτε όσοι από εμάς είχαν δυσκολίες στην ανάπτυξη και είχαν μια κανονικότατη όραση και παρόλα αυτά έχουμε άλλα προβλήματα που μπορεί να είναι ανορθόγραφος, δυστυχώς κτλ. Δεν το βλέπεις. Επειδή αυτό το βλέπεις, δεν το κάνεις κανένας. Φανταστείτε λοιπόν τι γίνεται σε έναν κόσμο που δεν το βλέπετε και αυτό που θα κάνει
ανεξάρτητα όσο αφορά την ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ κάτι πολύ απλό. Όλοι σας, κάποιος σας θέμα αυτή να διαβάζετε. Και δεν τον έχετε συνεχώς μαζί σας την ώρα που διαβάζετε ένα κείμενο. Έτσι γίνεται. Εμείς όμως κάνουμε αλλιώς. Λέμε, δεν είναι ανάγκη να διαβάσεις. Θέλω εγώ πάω να κοιτάσω. Αυτό σου επιτρέπει να έχεις την αρμένη. Αλλά κάθε φορά που σου κοντάζεις σε μια λέξη που δεν ξέρω να διαβάζεις, σε λέω. Και ρωτάω, σε βάθος χρόνου, είναι αυτό που λέει το παιδί. Δηλαδή, ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι πατηρίτσα. Αυτός είναι ο στόχος. Είναι να περπατάει σχεδόν με τρία πόδια. Λέω λοιπόν ότι άμα το σκεφτούμε ορθολογικά, στην πραγματικότητα ο εκπαιδευτικός είναι αυτός που σου μαθαίνει τι πρέπει να κάνεις πριν σου συμβεί. Όχι μετά. Αλλιώς δεν είναι εκπαίδευση. Αν νομίζω ότι επαρχεί αυτό που σας είπε, να καταλάβετε ότι θα ήταν καλό να επανεξετάσουμε πώς λειτουργεί μια σχολή εδώ, εδώ και χρόνια, και έχει παράδοση, πώς υπολειτουργεί και πώς δεν αξιοποιείται, απλώς και μόνο επειδή γράφουμε ακόμα με υπολογιστές που έχουν πληκτρολόγιο της γραφειομηχανής. Ευχαριστώ πολύ.